θα κλείσουμε την εκπομπή μας με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Λιονί. Μια συζήτηση με επίκεντρο τον άνθρωπο σε μια δύσκολη συγκυρία με πολλά αρνητικά συμβάντα. Άλλωστε, ο κύριος Λιονής μας έχει συνηθίσει στις ουσιώδεις αναφορές και σε τοποθετήσεις οι οποίες διαφέρουν. Να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή του παρουσία. Μας κάνει την τιμή για δεύτερη φορά μέσα σε σεζόν να τα λέμε εδώ στην εκπομπή μας. Για μένα είναι τιμή, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Την καλησπέρα μου και τις ευχές μου σε όλους τους τηλεθέατες. Είναι μια δύσκολη συγκυρία με πολλές ανοιχτές πληγές και το θέμα είναι σε αυτή τη συγκυρία και σε αυτή την περίοδο πώς πρέπει να αντιδράσει ο άνθρωπος και αν υπάρχουν και δρόμοι που πρέπει να ακολουθείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ζήτησα την άδεια και ευχαριστώ που μου τη δίνετε να αφιερώσουμε αυτή τη συζήτηση σε μια νεαρή φοιτήτρια που έχει διακόψει τις σπουδές της για να φροντίσει τη μητέρα της με καρκίνο στο σπίτι. Και σε κάθε νέο πρόσωπο που αυτή τη στιγμή πασχίζει, αγωνίζεται, όχι μόνο για να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες των καιρών, αλλά και συγχρόνως να βοηθήσει οι οικογένειες που πραγματικά χρειάζονται μεγάλη υποστήριξη. Αυτά τα πρόσωπα που πάσχουν, πρόσωπα που στηρίζουν, μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα θα μου επιτρέψετε να αφιερώσουμε αυτή τη συζήτηση και σας ευχαριστώ πολύ. Επιβεβαιώνω ο πρόλογός σας, κύριε καθηγητά, να μου επιτρέψετε ένα προσωπικό σχόλιο, την ευαισθησία σας και το ακύρωτο του χαρακτήρα σας. Δεν θα πω περισσότερα. Να εστιάσουμε λίγο στην περίοδο. Κοιτάτε, είναι αλήθεια ότι για όλους μας είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Αυτά που ακούμε και αυτά που ακούω κάθε μέρα, ιδιαίτερα από νέους αλλά από όλα τα πρόσωπα, ότι αισθάνονται ότι ζουν σε ένα λαβύρινθο. Σας έλεγα ότι μου θυμίζει εκείνο το παλιό παιχνίδι μέσα στο Λούνα Πάρκ που μπαίναμε μέσα σε πολλαπλούς καθρέφτες και δεν μπορούσαμε να βγούμε. Μου λένε ότι δεν αντέχουν τη μια πάνω στην άλλη κρίση. Αναζητούν πραγματικά την έξοδο ή τη διέξοδο από το λαβύρινθο. Οικονομική κρίση, επιδημιολογική κρίση, η τραγωδία στην Ουκρανία με εμπόλεμη κατάσταση, ενεργειακή κρίση. Ναι. Έχουν πέσει πολλά μαζί. Είναι μια άβυσσος. Αυτό θα έχουν να πω. Είναι άβυσσος, είναι λαβύρινθος. Και αυτό που πρέπει να πούμε τώρα, γιατί τώρα διαβάζει κανένας τους δαρβινικούς νόμους. Πρέπει να πούμε και να είναι το κύριο μήνυμα και ίσως να το ψηλαφίσουμε μέσα από τη συζήτηση ότι δεν πρέπει να πέσει ο άνθρωπος, δεν πρέπει να σταματήσει. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη δύσκολη περίοδος που πρέπει να ανταπεξέλθει. Είναι μια γενικευμένη βιαιότητα στον περίγυρό μας. Θα έλεγα, πολλαπλή ανεμοστρόβιλη την ίδια χρονική στιγμή. Οι εντάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι όποιος μείνει πίσω ή πέσει θα χαθεί. Πρέπει λοιπόν και ο λόγος ο δικός σας και ο λόγος όλων που μπορούμε είναι αυτή τη στιγμή να στηρίξουμε το πρόσωπο, τους δεσμούς του, την οικογένειά του, τον κοινωνικό του περιγύρο και τις τοπικές κοινωνίες. Και θέματα και ζητήματα και προβλήματα, κύριε καθηγητά, που αναδείχθηκαν τώρα. Δεν βγήκαν τώρα. Αναδείχθηκαν ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Είναι αλήθεια ότι διαβάζουμε πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, μάλλον πολύ βιαστικά το παρόν. Και δεν το κοιτάμε στρέφοντας την προσοχή μας στο παρελθόν. Οι ερμηνείες είναι στο παρελθόν. Η πρόταση και η επίλυση είναι στο μέλλον. Άρα, συνεπώς, οι οποιασδήποτε μας αναλύσεις πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικές, κοιτώντας και προς τα πίσω και προς τα μπροστά. Οπότε, με ποιους τρόπους θα πείσουμε τον συνάνθρωπό μας ότι υπάρχει διέξοδος και ένας δρόμος αισιοδοξίας και μιας καλύτερης ημέρας? Να το μάθουμε, όσο και αν φαίνεται ιδεαλιστικό, θα έλεγαν κάποιοι, ρομαντικό κάποιο άλλο, να μάθουμε να βρει ή να αναδείξει τις πηγές της ευδαιμονίας που μέχρι την COVID ή και σήμερα μετά την πανδημία δεν τις έχει αναδείξει. Και αυτή είναι η ανθρώπινη σχέση. Ακόμη και η ενσυναίσθηση σαν ένα μοναδικό βίωμα γεμίζει μέσα το πρόσωπο, ακόμη και αυτό που έχει περιορισμένα οικονομικά ή πολλαπλές πηγές, ναι, το γεμίζει δύναμη. Πρέπει να του αναδείξουμε να διαναμορφώσει το δικό του δίκτυο. Κοινωνικό δίκτυο, ενίσχυση λοιπόν κοινωνικού δικτύου. Με ποιους τρόπους, στο πρακτικό σκέλος?
θα μου πείτε ότι εισάγω καινούργια. Κοιτάτε, η Κρήτη άντεξε πάρα πολλά χρόνια πίσω, επενδύοντας στην οικογένεια, στην οικογένεια της Κρήτης και η Ελλάδα, στη μεγάλη, στην ευρεία οικογένεια, αυτή που τη ζήσαμε, αυτή που ανέτρεφε τα παιδιά με αξίες αρχές, αλλά και με δυνάμεις. Η ευρεία οικογένεια δεν ξαναζει κανένας τώρα. Πρέπει να δούμε και να αναδείξουμε προτάσεις τέτοιας κοινωνικής δικτύωσης και συνεργασίας που θα υποκαταστήσουν την ευρύτερη οικογένεια. Δηλαδή δεσμούς, όχι μόνο απαραίτητα γονιδιακούς, συγγενικούς. Πρέπει σήμερα το ζευγάρι, τα πρόσωπα, οι μικρές ομάδες να αναδείξουν τις δικές τους ευρύτερες, αναθεωρημένες, θα έλεγα, οικογένειες. Ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη συζήτηση που έχουμε ανοίξει, ποιος είναι, για να τα συνδέσουμε λίγο. Τώρα ακουμπάτε μια μεγάλη ευαισθησία. Κοιτάτε, επειδή είναι και επίκαιρο το θέμα, πρέπει να πούμε, ξέρετε ότι αγαπάμε την πρωτοβάθμια, η δουλειά, όλη μου η ζωή είναι αφιερωμένη στην πρωτοβάθμια. Όμως μιλάμε τώρα ένα πεντάστερο επαγγελματία υγείας. Ο πεντάστερος αυτός επαγγελματίας που θα αναλάβει να ευωδώσει, να κινητοποιήσει, να διαμορφώσει θεσμούς στο τοπικό επίπεδο γύρω από την υγεία και τις αποφάσεις, αυτός πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένος και να έχει μια συνεχή υποστήριξη. Άρα οι μεγάλες προτάσεις και αυτές τις μέρες είχαμε διατυπώσει είναι απαραίτητη όλο το επαγγελματικό προσωπικό στην πρωτοβάθμια, ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, να περάσει μια συστηματική επανεκπαίδευση. Κυρίως με τεχνικές επικοινωνίας, ναι, ενδυνάμωσης και αλλαγής συμπεριφοράς. Με παράλληλη όμως ενίσχυση της δικής του απόφασης. Με δική του δηλαδή υποστήριξη της δικής του απόφασης. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ανήκω σε αυτούς και στη Μεγάλη Εβδομάδα που δεν θα πω ότι δεν γίνονται βήματα. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα γίνονται τα βήματα σε σχέση με τις ανάγκες. Και μόνο η συζήτηση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε ένα σχέδιο νόμου που είναι αυτή τη στιγμή κάτω από διαβούλευση είναι ένα πάρα πολύ θετικό θέμα. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν αντιμετωπίζονται τα θέματα της υγείας μόνο από το Υπουργείο Υγείας. Θέλουμε πολλαπλές συνεργασίες και συμμαχίες. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι μια θετική πρόταση. Είναι ένα καλό ξεκίνημα, αλλά θέλουμε σήμερα έναν διαφορετικό γιατρό, μια διαφορετική οικογένεια, έναν διαφορετικό ασθενή και μια διαφορετική τοπική κοινωνία που πρέπει να έρθει αρρωγός. Λοιπόν, πανδημία και διαχείριση, έχουμε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό από την πλευρά της κυβέρνησης. Η εμπειρία μας από την πανδημία και όλα όσα έχουμε βιώσει μας δείχνει το δρόμο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Ή και την ίδια την πανδημία που δεν έχει φύγει, είναι δίπλα μας. Κορονοϊός δεν έχει εξαφανιστεί. Επίσης ένα ευαίσθητο θέμα. Αν θα με ρωτούσετε τώρα, τι θα έλεγα, γιατί ξέρετε, αυτές τις μεγάλες μέρες περιμένοντας την Ανάσταση, οραματιζόμαστε, σκεφτόμαστε, όχι την επόμενη μέρα, αλλά τα επόμενα 20 χρόνια, έστω και αν ο ομιλός δεν θα ζει. Κοιτάτε, αυτό που περιμένουμε τα επόμενα χρόνια είναι ένα σύστημα υγείας που θα καταστήσει τον πολίτη, σύστημα υγείας και παιδείας, υπεύθυνο να πάρει μοναχώς το αποφάσεις. Αποφάσεις για την υγεία. Η πανδημία ανέδειξε σήμερα και την ευθύνη του πολίτη, φυσικά με την υποστήριξη της πολιτείας, στο να αναζητήσει λύσεις και διαδρομές μιας απόφασης για την υγεία που θα μειώσει την πιθανότητα αρρώστιας. Κλασικό παράδειγμα ότι η πανδημία ανέβασε τον αριθμό των καπνιστών. Σωστά. Πάμε σε μεγάλη άνοδο αυτή τη στιγμή. Και των παθητικών. Και των παθητικών και των ενεργητικών, που σημαίνει αύριο μεθαύριο ότι μέσα στα χρόνια θα καταγράψουμε πολύ περισσότερες επιπτώσεις από το κάπνισμα και τα χρόνια νοσήματα λόγω της πανδημίας. Να στρέψουμε το βλέμμα στο διπλανό. Αυτό είναι η αναζήτηση της Μεγάλης Εβδομάδας. Αυτό είναι ζήτημα παιδείας. Όμως αυτή τη στιγμή πραγματικά χρειαζόμαστε και αυτή την ανάταση. Ανάταση γιατί στρέφοντας το βλέμμα στον διπλανό πρέπει να ξέρουμε και έχουμε τα τεκμήρια και τις δημοσιεύσεις, μειώνουμε και τη δική μας αβεβαιότητα και μειώνουμε και το δικό μας στρες και το άγχος.
πάρα πολλά από τα νοσήματα που θα δούμε τα επόμενα χρόνια, πέρα από τις ψυχικές διαταραχές, τα χρόνια νοσήματα είναι κυρίως συνδεδεμένα με τη διαχείριση του στρες, με το έλλειμμα διαχείρισης του στρες. Στρέφοντας τη σκέψη στο διπλανό, δικτυωνόμενος με το διπλανό, νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε και τον ίδιο τον εαυτό μας. Μάλιστα. Ξέρετε, πολλοί τονίζουν ότι από 1η Ιουνίου πετάμε τις μάσκες, δεν έχουμε στο κινητό μας πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού και επιστρέφουμε σε μια περίοδο όπως το 19. Ο κύριος Λιονής τι έχει να αναφέρει? Μπορείτε να σκεφτείτε ότι μπορούμε να επισκεφτούμε έναν ηλικιωμένο, ένα άτομο μεγάλης ηλικίας, ένα άτομο με βαλωτότητα, ακόμη και αν αφαιρεθεί η λέξη πανδημία και είναι ενδημία και είναι ενδημική σε μια περιοχή στο Ηράκλειο. Μπορούμε να φανταστούμε ότι θα επισκεφθούμε το θείο μας, τον παππού μας ή το νέο άτομο που έχει πολλαπλά ελλείμματα και θα καθίσουμε δίπλα του μια ώρα χωρίς μάσκα, μέσα σε κλειστό χώρο. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Που σημαίνει λοιπόν μετά την πανδημία δεν μπορούμε να το σκεφτούμε, καθώς πριν φαντάζομαι πολλοί από εμάς έχουμε κάνει το λάθος. Ακριβώς. Και τώρα το βλέπουμε. Γιατί, κοιτάτε κύριε Παγιωτόπουλε, οι αριθμοί θα πέσουν. Και το ελπίζουμε, το ευχόμαστε και το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Θα πέσουν και θα δείτε, δεν είμαι προφήτης, σε κάποιες εβδομάδες, σε κάποιες μέρες. Ακριβώς, θα δούμε και τον αριθμό των θανάτων να μειώνεται. Θα αυξηθεί πάλι. Δεν θα μπορέσω να το πω τώρα, αλλά θα μειωθεί για μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού. Αλλά αν θα δούμε, και είναι πρόκληση, 3-4 θανάτους, θα πούμε ότι είμαστε τέλεια, η αγαπημένη λέξη, ότι τελειώσαμε. Δηλαδή δεν θα σκεφτούμε ότι και αυτούς τους 4 θανάτους που πιθανόν να είναι άτομα πάνω από 70 χρόνων, με πολλαπλά νοσήματα, ότι θα μπορούσαμε να τους αποφύγουμε. Ένα μεγάλο ερώτημα λοιπόν, πώς θα μπορούσαμε να τους αποφύγουμε. Και εδώ είναι και η δική μας ευθύνη. Και νομίζω ότι κάναμε την αναφορά για τα άτομα μεγάλης ηλικίας, για άτομα με πολλαπλά ελλείμματα, αλλά ακόμη και στην πολύ έγκαιρη ανάγνωση των συμπτωμάτων μας, που θα μπορούσαν πραγματικά να οδηγήσουν σε πολύ γρήγορη διάγνωση και ακόμη αποφυγή μιας επαφής που μπορεί να κοστίσει την υγεία του στον άλλο. Το βασικό συμπέρασμα έπειτα από τη σημερινή μας συζήτηση είναι να κοιτάξουμε τη ζωή μας από μια άλλη ματιά. Αυτό έχω να πω εγώ. Αυτό συμπεραίνω. Ξεφύγαμε από νούμερα, ξεφύγαμε από σχεδιασμούς. Με ρωτάνε μερικές φορές να κάνουμε και μια αξιομολόγηση. Δεν θα πάμε να αξιομολογηθούμε στον πνευματικό μας σήμερα, όσοι είμαστε χριστιανοί. Λοιπόν, θα αξιομολογηθούμε. Τι είναι αυτό που μπορεί να δώσει χαρά σε ένα άτομο της ειδικής μου ηλικίας? Αυτό που μπορεί να δώσει χαρά είναι πραγματικά να αναπαύσεις τη σκέψη σου, την αγωνία σου για τη δική σου υπερίσχυση, να τη δεις να ζωγραφίζεται ή να ζωντανεύεις τα όνειρα αυτών που συνεχίζουν το έργο σου, στους συνεχιστές σου. Έτσι μειώνεις, κύριε Παναγιωτόπουλε, την αβεβαιότητα της ζωής σου και πάβεις να φοβάσαι το θάνατο. Ξέρετε, έχει περάσει και μια ελληνική λέξη στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία και τώρα το μελετάμε σε ένα δίκτυο που γράφω ένα βιβλίο. Θανατοφόβια τη λένε, φόβος του θανάτου. Άρα η αγωνία μας δεν είναι μόνο να κοιτάξουμε τη Μεγάλη Ανάσταση, αλλά να περάσουμε το δικό μας φόβο. Το φόβο του δικού μας θανάτου. Απευθύνομαι στη δική μου σειρά, στη δική μου γενιά και στους ανθρώπους που κρατάμε στα χέρια μας την εξουσία. Λοιπόν, Πάσχα στο χωριό με χαμόγελα, πίστη, αισιοδοξία, αλλά με προσοχή. Ακριβώς. Να κλείσουμε έτσι. Έτσι ακριβώς. Αλλά με προσοχή. Λοιπόν, κύριε Λιονή, να είστε καλά.